Που θα συζητήσουμε αργότερα. Λοιπόν, το θέμα, παιδιά, είναι όταν έχεις χωρίσει, είτε έχεις πάρει διαζύγιο, είτε αποχωρήσει. Δεν μας πιάνει, μας Γιάννη, δεν μας πιάνει. Πολύ χωρισμός έχει πέσει. Όχι, μας. Όχι, είναι ωραίο το θέμα όμως. Για το μέλλον σας είναι καλό. Όταν έχεις χωρίσει ή από γάμο. Ή από μακροχρόνια σχέση, τι κάνεις για να ξαναμπεί στο φλερτ. Έτσι, γιατί έχεις χάσει επεισόδια, έτσι, είσαι κάποια χρόνια εκτός παιχνιδιού. Τι κάνεις. Ξεχνιέται αυτό. Παιδιά, ξεχνιέται το φλερτ. Ενώ το σεξ δεν ξεχνιέται. Όλα ξεχνιούνται. Το φλερτ ξεχνιέται. Όχι, όχι. Κάνας φίλος σου, Γρηγόρη, και σένα πάνω. Αυτό είναι το θέμα που απασχολεί κόσμο, έτσι. Δηλαδή, μετά από χρόνια σχέσεις λένε, όχ, πώς ξαναφλερτάρουν. Πού φλερτάρουν, καταρχήν. Πού φλερτάρουν τώρα, έχουν χάσει επεισόδια. Έχει ένα δίκιο, Γιάννη. Πες, Γιάννη, πού φλερτάρουν. Εγώ νομίζω ότι το φλερτ, παιδιά, είναι σαν το ποδήλατο. Δεν ξεχνιέται ποτέ, γενικά. Απλά η διάθεση του, όντως, η διάθεση του ανθρώπου αλλάζει. Γενικά, από μια άσχημη στιγμή. Και αναλόγως πόσο άσχημο είναι. Γενικά, πόσο άσχημα έχεις περάσει τις σχέσεις σου, πόσο άσχημα έχεις περάσει το γάμο σου ή οτιδήποτε. Αλλά υπάρχουν τρόποι. Ακούς λίγο Μακρόπουλο και ρίχνεις τα ίσια σου. Και έχεις χάσει και επεισόδια, δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, τις σημερινές. Πενιντάρες στις πελάτησές μου και αναγνωστριές μου, που βγαίνουν τώρα, ας πούμε, να φλερτάρουν με ένα διαζύγιο. Έχουν πάρει ένα διαζύγιο και βγαίνουν τώρα στην αγορά. Τι να τους πεις, τι έχει συμβεί στον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στο γάμο. Τι να σας πω και εγώ. Δηλαδή, πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις ένα χώρο, Γρηγόρη, να ρωτιέμαι. Πες, γύρνα πίσω τον χρόνο. Τι του ζητάς και εσύ τώρα, δεν έπιασες το κατάλληλο άνθρωπο. Το παράδειγμα σας. Τι να πιάσω, να πάω στον Αλέξανδρο, να πάω στον Αλέξανδρο. Πάω στον Αλέξανδρο, έχεις δίκιο. Αλέξανδρε, ας πούμε ότι βγαίνεις από μια σχέση μετά από 7 χρόνια, να ρωτιέμαι, αυτό δεν είναι έμφυτο. Αν δηλαδή βρεθείς σε ένα χώρο που δεις απέναντί σου μια γυναίκα, έχει σου απόλυτο, έχει απόλυτο. Δεν σου ξανάρχεται από μόνο του το πώς θα την προσεγγίσεις αυτή τη γυναίκα. Έχει απόλυτο δίκιο η Ειρήνη. Ότι μπορεί να νιώθεις υπάρχει, λίγο άβολα, λίγο να ντρέπεσαι, καταρχήν, λίγο να έχεις μια μηχανία. Σου λείπει λίγο η αυτοπεποίθηση. Δεύτερον, έχει να κάνει λίγο με τους κώδικες. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι αυτό που θα πεις, η σαχλαμάρα, ότι μπορείς εκείνη που έχεις τόσο καιρό να δεις και να βολιδοσκοπείς, αν όντως είναι ωραία τάκα, δεν ξέρεις την γκέλ θα έχεις εκείνη. Εσύ πολλές φορές επιστρατεύεις αστεία, τρόπους από το 1800. Όταν πας τώρα να ξαναμιλήσεις το 2030, της μιλάς και νομίζεις ότι βλέπει ένα παππού. Αισθάνεσαι δηλαδή μα, λίγο. Πας σε μια γυναίκα της γενιάς σου. Δεν πας στη γενιά σου. Δεν πας στη γενιά σου. Δεν πας στη γενιά σου. Γιατί έχει γενιά σου, δεν κατάλαβα. Εγώ σε γενιά μου θα πήγαινα σε κάποια στιγμή γενιά σου. Δεν χωρώ, δεν είπα ότι έχει γενιά μου. Και δεν έχεις, πολύ παντρεμένη, πολύ σε σχέση και να είναι μέσα κυρίως. Με τη γενιά μου καταλαβαίνουμε. Με τη γενιά μου καταλαβαίνουμε. Τώρα θες να μας πεις πώς θα πλησιάσεις μια άλλη γενιά. Ακριβώς. Και επίσης αυτό το οποίο λέει η Ειρήνη το έχω συναντήσει συνομιλώντας με πολλές γυναίκες μεγαλύτερες. Δηλαδή έχει δίκιο η Ειρήνη όσον αφορά το ότι το αντιμετωπίζουν πιο πολύ οι γυναίκες οι οποίες έρχονται από ένα χωρισμό που δεν τον περιμένα, ήταν λίγο απρόσμενος και ξαφνικά βρίσκονται μόνες τους και θέλουν να ξαναφλερτάρουν αφού κλείσουν τις πληγές. Θέλουν σιγά σιγά να φλερτάρουν, να διεκδικήσουν. Το κάνουν και λίγο άγαρπα. Και με τις ιδέες τις παλιές, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή γνώρισαν έναν άντρα, αυτός ήταν ο άντρας της ζωής. Όμορφες γυναίκες, με ένας 50-60 είναι όμορφες γυναίκες και πρέπει να ξαναβγούν στην αγορά με τις ιδέες της τότε. Δηλαδή τους λέω εγώ για ευκαιριακός, δεν καταλαβαίνουν, τους λέω. Ευκαιριακό σεξ. Για one night stand, δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, περιμένω ότι με τον επόμενο που θα τις φλερτάρει πηγαίνει ρομάντσο και θα ξαναμπούν σε σχέση μαζί γιατί του. Γιατί είναι άσχημο αυτό, βέβαια. Δηλαδή, κυρίω είναι. Όχι, δεν είναι άσχημο. Σωστά σκέφτονται οι γυναίκες. Αλλά είναι πολύ απροστάτευτες. Επίσης, δεν γνωρίζουν ακριβώς το στόχο που έχει ο άλλος. Δηλαδή, βιάζονται να καταλάβουν τι θέλει ο άλλος από αυτές. Το οποίο στη σημερινή εποχή είναι το νούμερο ένα. Πώς να το πω τώρα. Αντισεξουαλικό, τέλος πάντων, αντισεξουαλική μέθοδος. Γιατί πρέπει να υπάρχει στόχος. Ακριβώς αυτό που είπε τώρα ο Πέτρος, το λένε όλοι έξω. Τι βιάζεσαι, σιγά σιγά, θα δούμε που θα πάει. Ενώ οι πιο παλιοί βιάζονται να αισθανθούν ότι τους θέλουν, ότι θέλουν να κάνουν μια σχέση, ότι θέλουν να αισθανθούν ασφάλεια. Εμένα αυτό μου κάψε τον εγκέφαλο τώρα ο Μορέλα. Τι κάνει, έχει δίκιο. Ποια επιστημονική. Μην ασχολείσαι, Λύκο. Μην ασχολείσαι, Λύκο. Δεν είμαι Λύκο, είμαι κλωσσάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσω να πω πως. Χωρίζεις, παιδιά, έτσι. Χωρίζεις. Είτε είσαι νέος, είτε είσαι. Μακριά από εμάς. Παιδιά, ναι, χωρίζεις. Σαφώς δεν είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Πρέπει να αφήσεις καιρό να περάσει. Μην πας αμέσως να κάνεις άλλη σχέση. Φιάσκο θα καταλήξει. Θα πληρώσεις.
Ξέρουμε ποια είναι τα στάδια του χωρισμού που πρέπει να περάσει. Τα ξέρετε αυτά τη ψυχολογία, έτσι. Πες τα μία. Ωραία, στην αρχή χωρίζει, είναι άρνηση, βαθιά θλίψη, θυμός, επαναδιαπραγμάτευση, να τα ξαναβρεις με τον άλλο, να μην πονάς. Και τελικά αποδοχή. Εναλλάσσονται μία το ένα, μία το άλλο, μία το άλλο. Μέχρι που θα έρθει η αποδοχή. Έτσι. Περνάει λοιπόν ο καιρός που αρχίσει και παίρνει τα πάνω σου, νιώθει πάλι αυτόφωτη προσωπικότητα, ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν, και τότε ξαναβγαίνει στην αγορά. Δεν πιέζεσαι. Στον κόσμο. Τότε ξαναβγαίνει στην αγορά ή μέχρι να έρθει αυτό το στάδιο βοηθιέσαι από διάφορα προϊόντα στην αγορά. Ανάλογα, τα βρωμάχο βλέπω. Το ίδιο είναι για άντρα και το ίδιο για γυναίκα, Ειρήνη μου. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο, παιδιά. Βέβαια. Και καθαρά με τον άνθρωπο, ναι. Και από τι σχέση βγαίνει. Πώ βάζει τα χεράκια, δεν ξέρει τα ποδαράκια. Και κάθε. Και με τι σχέση. Σαν μαθητή. Εσύ. 40 έφτασε. Είμαι ακόμα στο σχολείο. Τι να κάνω. Τα χεράκια ανάμεσα στα πόδια. Και με τι σχέση. Μα σε αυτά τα θέματα είναι έφηβο, Ελένη μου, έφηβο. Αμαθή. Έχει γράψει και αυτό τη δικιά του ιστορία, εντάξει. Θα ήθελα, Μορέλα, κάποια στιγμή να μου διηγηθεί 5 πράγματα να μάθω. Μα γι' αυτό είναι γλυκό, γιατί έχει αυτό το παιδικό ο Γρηγόρης. Τι μου λέτε, κυρία Χιρδάκη. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, παιδιά, και καταρχήν δεν πρέπει μόλις ξεκινούν και κάνουν. Καταρχήν πώς φλερτάρουν, έχουν ξεχάσει πώς φλερτάρουν. Έτσι. Όταν τους λέω για ίντερνετ, για dating club στο ίντερνετ κτλ., ξέρεις, είναι σαν να έχουν. Είναι απ' άλλο κόσμο οι άνθρωποι. Εντάξει, λένε, έχουν ξεχάσει, απλά δεν ξέρουν τους νέους κώδικες. Ναι, αυτούς λέω. Δεν τους λέω για ίντερνετ και λένε, τι μου λες τώρα, dating club στο ίντερνετ, θα βγω εγώ με κόσμο από το ίντερνετ. Τους φαίνεται ασύλληπτο. Αυτό ισχύει. Βγαίνουν από το ίντερνετ γενικά, και κάνουν dating club. Παιδιά, παιδιά, σήμερα οι άνθρωποι τα φτιάχνουν από το ίντερνετ. Έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ να σου πω κάτι. Συγγνώμη που το λέω. Πολύ περισσότερο. Δεν το καταλαβαίνω. Άμα δεν δω τον άλλον και δεν νιώσω κάτι. Ναι, βρε παιδί μου. Ούτε καν τον ακούω. Θα πρέπει. Δηλαδή τι, μόνο από τα γράμματα που διαβάζω. Όχι. Θα πρέπει να ξανακάνεις ραντεβού. Αυτό σημαίνει να βγεις στην αγορά. Να αρχίσεις πάλι τα ραντεβού. Πού θα βρεις τους ανθρώπους για να κάνεις αυτά τα ραντεβού. Πού πάτε. Πείτε μας που πάτε. Σε μια καφετέρια, σε μια ταβέρνα. Στην καφετέρια του Αϊβάρη. Χαμός θα γίνει. Εννοείται ότι θα βγεις και έξω. Αλλά υπάρχει και το ίντερνετ. Ας μην επεκταθούμε όμως στο ίντερνετ. Ας το κάνουμε σε άλλο θέμα. Πώς φλερτάρεις. Να βγούμε έξω. Να πιούμε ένα ποτό με την παρέα μας. Με τους φίλους. Ωραία, όχι, 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 συνέχεια. Εδώ δεν θέλετε, εκεί δεν θέλετε, κάπου πρέπει να φτάσουμε. Δεν χρειάζεται. Όπου το βολεύει τον καθένα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν λειτουργούν καλά μέσα σε περιβάλλοντα με πολύ κόσμο. Σωστό, σωστό. Σε ένα θέατρο, κάπου να δούμε έναν άνθρωπο. Αν για κάποιον βολεύει το να λειτουργήσει μέσα από ένα πιο απρόσωπο περιβάλλον. Γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο θέατρο. Αν λειτουργήσει έτσι. Αν είσαι ο σάτυρο, είσαι ξαφνικά να πα στο θέατρο και να φιλερτάρει γύρω γύρω. Και όχι μόνο αυτό. Πάει η άλλη να δει ένα έργο και εσύ ορμά. Τι να σε βοηθήσω, να σου πω κάτι. Τι να σε βοηθήσω, να πάω να πω στο ίντερνετ μέσα, πες ότι είμαι χωρισμένο, να μου κοτσάρουν τη φωτογραφία τη Μενεγάκη και να νομίζω ότι είναι Μενεγάκη και να πάω να βρω την γριά τώρα. Πα καλά, δηλαδή. Δεν έχετε δίκιο. Τα λέω. Ενώ στο θέατρο, εάν κάθεται δίπλα μου μια ωραία κυρία. Σε αρέσει το έργο, υπέροχο. Καλά και εσύ τώρα, να σου πω κάτι. Καλά, εσύ πάρε ένα πρόγραμμα. Να φάνε και ένα υποβρύχιο. Μια πάστα. Εγώ σε στηρίζω. Θα είναι μια χαροπλαστία στέκια, Γρηγόρη. Εντάξει, δεν ξαναμιλάω ποτέ. Όχι, πάντως, εγώ, αν εξαιρέσει το θέατρο, το καταλαβαίνω. Εγώ σου είπα πρώτη, λέω, ότι αν τον άλλον δεν τον δω μέσα στο χώρο και δεν νιώσω κάτι, πώς την άβρα του, αδερφέ, την ανάσα του, να καταλάβει. Έτσι νιώσεις την ανάσα. Φταίνε λεφτά πάντως. Έχει ένα απτικό θέμα. Παιδιά, εντάξει, δεν έχει σημασία που υπάρχει και το ίντερνετ. Θέλω να πω ότι τα καινούργια dating club στο ίντερνετ δεν είναι έτσι που χανώσουν και δεν ξέρεις αν ο άλλος είναι παντρεμένος. Δηλαδή χωρίζονται. Με το που μπαίνεις μέσα, διαλέγεις το προφίλ σου. Όπως τώρα εμείς ανοίξαμε dating club στους εξέλιξεις. dating.exelix.gr. Με το που μπαίνεις μέσα, σου λένε τι ψάχνεις. One night stand, ευκαιριακό σεξ, σχέση, γάμο. Τι είναι όλα αυτά που μας λες τώρα, δηλαδή, διαλέγεις τι ψάχνεις και σου βγαίνουν οι ίδιοι που έχουν πει το ίδιο με σένα. Δηλαδή, αν θες εσύ γάμο και κληρώνεις τις αγγελίες τις παλιές που ψάχναμε μύθι, που λέγαμε επιχειρηματίας 60 ετών αρενοφόρ γυμνασμένος με 5 αυτοκίνητα και 3 σπίτια. Καθόρισε, ναι, δηλαδή. Καθόρισε, Γρηγόρη, μπορείς που ψάχναμε μύθι. Ναι, έτσι την ψάχναμε παλιά, βρε Μορέλα. Με αγγελία, στα νέα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι εγώ θέλω να μας πεις έξω αυτό το κομμάτι. Αυτό αυτοί θα το ξέρουν, το παίζουν στα δάχτυλα. Πες μου για το κομμάτι το κανονικό. Βγαίνω έξω. Με τραβάει φίλη μου με το ζόρι. Μου λέει, μ' αρέσει και να σε βλέπω να κλαις κλειδωμένη σε ένα σπίτι. Πάμε έξω. Πάμε έξω. Πες λοιπόν, πώς για να χαλαρώσεις το φλερ έξω, χρειάζεται εξάσκηση. Όσο πιο πολύ φλερτάρεις, τόσο πιο καλά θα τα πας.
Είχαμε πει. Παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορώ. Εξάσκηση στο φλερ. Δηλαδή. Κάθεσαι κάθε πρωί, θα το κάνει στο Μορέλα. Να τσασκώσει τη φούστα μου λίγο. Άναψα. Παρέλα. Στο Μορέλα που τον έχει πρόχειρο στο μοντάζ. Και το φλερ. Και τι να κάνουμε. Έχουμε πει. Δηλαδή, κάνουμε και μοντάζ, θα φάμε και. Πολύ άσχημα το πληρώνουμε αυτό. Και το φλερτ, έχουμε πει, ξεκινάει από τα μάτια. Έτσι, με τα μάτια δίνεται το σήμα για να μιλήσει ένας τον άλλον. Γιατί έχω κυρίους, ξέρω εγώ, 50 που βγαίνουν τώρα ξανά στην αγορά του φλερτ και πάνε, ξέρω εγώ, στην περαστική την κοπέλα και τις λένε κάποια που λέγανε στην εποχή τους. Δεν ισχύουν αυτά. Τι σου έχουν πει, δηλαδή. Τι όμορφη που είστε, ξέρω και αυτά. Ζάχαρο, δεν ισχύουν. Την κάψεις. Όχι. Μπορεί η κοπέλα να το εκτιμήσει, να της αρέσει. Να πει, κοίτα εσύ, ένας άνθρωπος μου είπε αυτό που δεν περίμενε. Αυτό που μου λέγανε πριν 20 χρόνια. Αυτό που λέγανε στην θεία μου. Ωραίος τυπάκος είναι αυτός. Ναι. Τυπάκος. Δεν το λες τυπάκο τώρα. Κύριος, ωραίος κύριος. Ωραίος κύριος. Ένα όμορφο κοπλιμέντο στον δρόμο, όπως τι όμορφοι που είστε σήμερα, τι όμορφοι που είστε Δεσποινής, σαφώς όλοι θα το εκτιμήσουν και θα χαμογελάσουν, έτσι. Αλλά μην πάνε και τις πούν τις κλασικές ατάκες της εποχής τους, εντάξει. Τώρα, το κανονικό φλερτ όμως δίνεται το σήμα με τα μάτια, όπως έχουμε πει. Έτσι, σου δίνει το σήμα, η άλλη την κοιτάζει, σου δίνει το σήμα. Σε κοιτάζει και εκείνη ή σου χαμογελάει για να πας να της μιλήσεις. Τα έχουμε πει αυτά. Αντίστοιχα, αν είσαι γυναίκα, ο άντρας πρέπει να κοιτάξει, λένε γύρω στο ένα λεπτό έντονα. Τι λέτε, πρέπει διάφαση. Διαφορετικοί οι δυο σας και είναι υπέροχο. Υπάρχει μια αρχή σαν κεραυνός κάπου εδώ. Όχι, όχι. Η γυναίκα, είπαμε ότι ο άντρας όταν βλέπει μια γυναίκα έξω, την κοιτάζει γύρω στο ένα λεπτό, παίρνει το βλέμμα και της το ξαναδίνει το βλέμμα, έτσι. Η γυναίκα αντίστοιχα, όταν κοιτάζει έναν άντρα, μπορεί να το κοιτάξει και 5 δευτερόλεπτα. Έτσι να το κοιτάξει και ξέρω να τεινάξει τα μαλλιά της. Γιατί είπαμε ότι με τα μαλλιά δίνουμε αυτό σήμα. Αυτό όμως το κάναν και παλιά, θέλω να σου πω. Ναι, είναι. Κλασικό είναι αυτό. Οπότε δεν μας πειράζει, τα άλλα μας πειράζουν. Όταν δείτε γυναίκα να τεινάζει τα μαλλιά, να παίζει δάχτυλα εδώ πέρα, γενικά με τα μαλλιά, είναι, σου έχει δώσει το σήμα, έτσι. Να γυρίζει, είπαμε, το κεφάλι της στον ώμο της, είναι για να πας να της μιλήσεις. Και είναι για συνηγιά, για συνηγιά. Και πας εκεί και της μιλάς, την προσκαλείς σε μια μικρή κουβέντα που σκοπός είναι να πάρεις το τηλέφωνο αυτής της γυναίκας. Τι της λες. Την προσκαλείς σε μια μικρή κουβέντα. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Δηλαδή θα πάω να καμακώσω και θα πω. Τι της λες. Σας κοιτάζω, ξέρω εγώ τόση ώρα. Είστε τόσο όμορφοι, τόσο κομψοί, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Έχει. Σας χάζει. Ενώ αν της μιλήσεις για την παράσταση. Δηλαδή, συγγνώμη. Γενικά της λες κάτι. Μου είπε τώρα ότι η Ζαχαροπλάση ήταν ο πατέρας, δεν άρεσε και το σας χάζευα τόση ώρα. Να μην βάλεις κλισέ. Δεν θα το πω ποτέ, σας χάζευα τόση ώρα. Τι θα πει ρε καημένη να ακούσουμε και εμείς να πάρουμε παραδείγμα. Είσαι κούκλα, παίζεις αυτό. Και τσακπίνα. Είσαι και τσακπίνα. Είσαι κούκλα. Είσαι πάρα πολύ. Πέστης, όχι, ρώτησε τι. Σας άρεσε η παράσταση άνθρωποι και ποντίκια. Είναι τέλεια. Τώρα καμακώνω σε μπαρ, δεν το έχεις καταλάβει καλά. Τώρα είμαι σε άλλο χώρο. Για δώσε μας. Ρε παιδιά, είναι αναλόγως το τι θα αντιμετωπίσεις. Την έχεις δίπλα σου, είσαστε στο μπαρ. Έχεις βγει από μια σχέση 10 χρόνια, είσαι απογοητευμένος, έχεις πάρει τα πράγματα. Θέλεις να το παίξουμε. Έλα, θα το κάνουμε το Γιάννη. Θα σηκωθεί, θα κάνει. Έλα, σήκω ρε Γιάννη. Ποιο θέλει να είναι το θηλυκό και ποιο το αρσενικό. Θα κάνω εγώ το θηλυκό, ρε φίλε, να δω πώς την πέφτει. Θα σε καμακώσω εγώ. Καλά, ζούμε μεγάλες στιγμές. Χειροκρότημα, πλήρω την παράσταση. Κάτσε, γιατί τώρα αυτά τα πράγματα δεν πάει. Δεν έχουμε... Στο ύψος σου, Γιάννη. Στο ύψος σου. Το πίνουμε το ποτό, είναι με την κοπέλα του. Περίμενε, περίμενε. Έλα, ρε Τζόνι. Κορίτσι είπαμε είναι. Με τη φίλη του βγήκε μόνο του, θα βγει τρελό είναι. Λοιπόν. Κάτσε, κάτσε, ξεκινήσουμε σωστά. Έχουμε κοιταχτεί. Ναι. Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Είμαι εγώ εδώ με την παρέα μου. Και είσαι στο μπαρ. Βλέπεις το μαλλί και σε αρέσει. Δεν ξέρω. Κάτσε να με κοιτάς. Το μαλλί τυχαία δεν θέλω να το κάνεις, Γιάννη. Θα με κοιτάς και θα το κάνεις. Δεν τρώμε όταν μας φλερτάνε, δεν τρώμε τίποτα. Έφαγε ένα γύρο άνθρωπος. Ούτε τρώμε. Πεθαίνουμε πασιτά. Άσε τον καμακώνω την κοπέλα. Είμαστε άσε. Αυτή τύπη σας θα κοιτάξει. Διπλό παράθυρο δεν γίνεται να τους βλέπω και τους δύο. Όχι, έχω σηκωθεί, έχω πάει κιόλας. Μη μιλάς. Τη γυναίκα του καλογύρου μου θυμίζει τώρα, σε μια ταινία που έτρωγε. Πρόσεξε. Πρόσεξε όμως τη λεπτομέρεια και κοιτάξτε όλοι και εσείς κυρία Χιρδάρη για να μαθαίνετε. Πιο χαμηλά η μουσική να ακούμε, παιδιά. Έρχομαι να μιλήσω στην κοπέλα που με κοιτάει και κάνω ένα ελαφρύ άγγιγμα στη μέση, εδώ. Μεγάλο φάουλ, μεγάλο φάουλ. Α, καλά. Ένα ελαφρύ και έρχομαι από εδώ. Είσαστε πολύ όμορφοι σήμερα. Ενώ χτες.
Αυτή κάνει πολύ μαλλί, τον θέλει πάρα πολύ. Απεγνωσμένο. Δηλαδή δεν ξέρω τι. Θα πιούμε ένα ποτό μαζί. Μήπως προχωράτε πολύ γρήγορα. Ποτό είπα, κυρία μου. Θα προτιμούσα να μου πείτε το όνομά σας. Με λένε Γρηγόρη, εσάς. Γρηγόρης. Γρηγόρης, τι μου θυμίζει ο Γρηγόρης. Είχα κάποτε ένα Γρηγόρη. Είχα κάποτε ένα Γρηγόρη. Άμα μου πει τέτοιο, έχω φύγει. Το κάψαμε. Δεν μιλάς για προηγούμενες σχέσεις. Δεν μιλάς και για. Δεν μίλησα εγώ, κυρία Κυριδάρη. Τι με μαλώνετε στο διαγώνιο. Τι τραβώ. Η κοπέλα μίλησε για οι προηγούμενες σχέσεις. Δεν είναι θέμα. Τι που είχαμε μείνει, ότι πίνουμε ένα ποτό. Το πήραμε το ποτό. Εσάς πώς σας λένε. Εγώ είμαι η Τζοβάνα. Είσαι με τη φίλη σήμερα εδώ. Αχ, ναι, εδώ ήταν, αλλά έφυγε. Έφυγε γιατί ήθελε να μείνουμε μόνοι. Ναι, σας κοίταζα συνέχεια. Κι εγώ. Δεν έχω πάρει βλέμμα από πάνω σας. Θέλετε να πάρετε το χέρι σας από τον κοφό μου. Ρε παιδιά, όμως κοιτάξτε, η Τζοβάνα δεν με ήθελε, γι' αυτό το είπε. Θα μπορούσε να ήταν μια άλλη κοπέλα που να της άρεσε αυτό, αυτό το άγγιγμα. Αχ, βάλτε το λίγο κάτω. Θα έλεγε αυτό το άγγιγμα, Γρηγόρη, στην ψηλή έπιασε. Ναι. Αλήθεια. Ναι ρε παιδιά. Άρε να τα λέει, τον ήθελε. Την έπιασε από πίσω. Δεν είπα να την ξετζουμίξω την κοπέλα, ένα άγγιγματάκι έκανε. Ναι, φτάνει όμως. Εντάξει, Τζοβάνα. Δεν θα ζητήσει το τηλέφωνο τη. Το τηλέφωνο, είναι βασικό. Παιδιά, κατευθείαν το τηλέφωνο από την Τζοβάνα θα με πλακώσει. Θα φύγει η Τζοβάνα και θα του πει. Παιδιά. Θα κάτσουμε να δούμε όλο Τζοβάνα, το βίντεο. Τζοβάνα μου, γλυκιά, άκουσε να δεις, καμάρι μου. Θα πούμε καμάρι δύο. Μου. Καμάρι μου. Θα μιλήσω καλύτερα. Θα τη πω 5 κουβέντες παραπάνω. Θα πιούμε και ένα σφινάκι, 2. Mm-hmm. Α, 1,5. Πόσο χρειαστεί για να τη φέρει. Τζοβάνα, πώ τελειώνει. Τζοβάνα, θα σου πω εγώ μετά. Θέλει να μου δώσει το τηλεφωνό σου. Μην το πει. Πάρε το κινητό μου και γράφτο. Αχ, μ' άρεσε αυτό. Έλα ρε παιδιά, βιβλία θα γράψω. Γεια σου, λοιπόν, μπράβο ρε Γρηγόρη. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Είχε δάσκαλο. Συγχαρητήρια. Ωραίος. Γι' αυτό σε άλλη ταινία επίσης το κοντή. Η θεία μου είχε πίσω που γυρνάει αυτή με τη μαλούρα και είναι άντρας. Βέβαια με γένεια κανονικά. Αυτό είναι με το συγχωρεμένο το Μουστάκα, ο οποίος είχε κάνει μια βιντεοτενία. Που πάει σε ένα σπίτι μέσα και του λέει: βλέπει μια τύπησα πάρα πολύ ραγκόμενα, την μπαίνει από τον μπαρ και αυτά. Κάθονται, πάει στο σπίτι τη, πίνει τέτοιο και βλέπουν φωτογραφίες. Και εκεί που βλέπουν φωτογραφίες, τη λέει: αχ, αυτό το ξέρω. Δείχνει το μουστάκι, ξέρω εγώ, ναύτη. Έτσι. Και δίπλα του είναι ένα τύπο με μουστάκι. Η τύπησα είναι ξανθιά, έξι και αυτά. Και την ώρα που του λέει: αυτό είμαι εγώ. Και αυτό δίπλα μου ποιο είναι. Και πετάγεται και λέει: η τύπησα από δίπλα με μοντάζ φωνή, λέει: εγώ είμαι αγόρι μου. Ο κελευστής, ο Μίτσος. Καλό. Πάμε σε διαφημίσεις. Ο κελευστής.